κλειφτήρα. Να. Γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως στις εφημερίδες, φαίνεται ότι έχει έρθει επιστροφή στους αγρότες για τα όσα τους έδωσε ο ΠΚΠ το 2022. Ναι. Για να μας το εξηγήσει λίγο να καταλάβουμε, κύριε Αλευτήρα, τι έχει γίνει ακριβώς. Ο ΠΚΠ είναι ο οργανισμός που δίνει αποζημίωση στους αγρότες. Σωστά, καλά τα λέω. Σωστά. Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα. Για να πω λίγο και κλίμα στο κλίμα της προηγούμενης κουβέντας που ξεκινήσατε και να ευθυμίσουμε πριν να πάμε στα σοβαρά. Μπορεί εσείς να πειράζεστε για το ποδόσφαιρο, αλλά εγώ είμαι πρωταθλητής και πρώτος αυτή τη στιγμή, οπότε αξίζω το σεβασμό. Ωραία, πάω εκεί πέρα. Παραμένετε πρώτος, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και έχετε και καλή ομάδα, την πιο στρωτή ομάδα μέχρι στιγμής, ομολογώ, για να είμαι δίκαιος. Αλλά κοντός ψαλμός, κύριε Αλευτήρα, θα δούμε. Καταλαβαίνετε ότι να ευθυμίσουμε λίγο πριν να πάμε στα σοβαρά. Κύριε Στάθη, πολύ σωστά το είπατε. Ο ΠΚΠΕ είναι ο οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληρωμή, για τον έλεγχο και την πληρωμή των κρατικών ενισχύσεων που έρχονται και πηγαίνουν σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Αυτό αφορά την παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο. Τι... Αυτό αφορά τα χρήματα που έρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω των ΚΑΠ που υπάρχουν. Η ΚΑΠ που υπήρχε πριν τη νέα ΚΑΠ του 23-27, ο ΠΚΠ είναι ο φορέας που ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ελέγχεται από τους αρμόδιους υπουργούς, ώστε να ελέγχει αυτές τις επιδοτήσεις και να τα δίνει στους αγρότες και κτηνοτρόφους που τα δικαιούνται και τα ποσά που δικαιούνται. Τα ποσά έχουν να κάνουν με τη δήλωση που κάνετε εσείς. Λέτε εσείς, καλλιέργησα 50 στρέμματα. Τώρα δεν ξέρω τι λέω, μπορεί να βλακίζω εγώ τώρα. Αλλά ένα τέτοιο πράγμα είναι. Να καταλάβουμε. Τα ποσά βγαίνουν με βάση την αξία των δικαιωμάτων που είχαν κατοχυρωθεί από την προηγούμενη ΚΑΠ ακόμα το 2019. Ωραία. Είναι κάποια δικαιώματα και παίρνεις κάποια ποσά. Όσο πιο πολλά δικαιώματα έχεις, δηλαδή όσο πιο πολλά χωράφια καλλιεργείς, τόσο περισσότερα και τα χρήματα που λαμβάνεις από τις κρατικές επιδοτήσεις. Έρχεστε λοιπόν, εσείς κάνετε τη δήλωση. Ωραία. Έτσι. Κάνετε τη δήλωση, λέτε έχω 50. Για δεν έχει σημασία τώρα. Στην ουσία, ναι. Και λέτε δικαιούμαι 5-10.000 ευρώ, ξέρω εγώ. Έρχεται ο ΠΚΠΕ λοιπόν και τι κάνει. Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα πολλοί αγρότες, 196.000 περίπου αγρότες, γίνανε αποδέκτες μηνυμάτων, γραπτών μηνυμάτων, ήταν email, στα οποία ο ΠΚΠΕ του ζητούσε συνολικά το ποσό των 63 εκατομμυρίων ευρώ περίπου ως επιστροφή, ως αχρεωστήτως καταπληθέντα. Πόσα? Για ποιο λόγο, 196.000 αγρότες, συνολική επιστροφή 63 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο περίπου από κάθε αγρότη, δηλαδή πώς κυμαίνονται? Είναι, κυρία Γεωργαντή, αναλόγως το πόση αξία δικαιωμάτων έχει ο καθένας και πόσα χρήματα παίρνετε. Όσο πιο πολλά χρήματα έπαιρνε κάποιος από κρατικές κοινοτικές επιδοτήσεις, τόσο περισσότερα θα επιστρέψει. Άρα εγώ κάτι ποσά που άκουσα 15.000 ευρώ μπορεί να ισχύουν, ναι, αυτά. Ναι, μπορεί, εγώ έχω δει μέχρι αυτή την τελευταία εβδομάδα που μιλάω με παραγωγούς, έχω δει email τα οποία μιλάνε για επιστροφή 50 ευρώ, έχω δει και email που μιλάνε για επιστροφή 8 και 9.000 ευρώ. Πολλά. Καταλαβαίνετε ότι εντάξει, είναι μεγάλο το έβρος. Τα 50 ευρώ το καταλαβαίνουμε. Θα τα δώσει. Τα 8-9 χιλιάρικα πώς θα τα δώσει? Κύριε Κολοκυθά, να σας πω πώς δημιουργήθηκε όμως το ίδιο θέμα αυτό. Το θέμα δημιουργήθηκε γιατί ο ΠΚΠΕ και οι υπηρεσίες του και ο τεχνικός σύμβουλος που υποστήριζε τον ΠΚΠΕ πληρώσαν το 2022 κοινοτικές ενισχύσεις με την αξία δικαιωμάτων του 2021. Καταλάβατε, δηλαδή δεν περάσαν στο λογισμικό του οργανισμού τα δικαιώματα του 2022. Και η πολιτική είναι στην ΚΑΠ που εφαρμόζεται, χρόνο μετά χρόνο η αξία των δικαιωμάτων μειώνεται. Οπότε καταλαβαίνετε, γι' αυτό έγινε αυτό το πράγμα. Πληρώσαν τα δικαιώματα του 2022, έχοντας όμως μέσα στο λογισμικό τους την αξία των δικαιωμάτων του 2021. Τα λεφτά που πήραν το 2021 αντί να τα. Να σας ρωτήσω κάτι, είπατε για 2022. Άρα εσείς περιμένετε και άλλον ένα λογαριασμό του 2023, έτσι δεν είναι? Περιμένουμε και το 2023, κυρία Γεωργαντή. Και... Εκεί θα παρακρατηθούν. Φαντάζομαι ότι θα γίνει. Εκεί θα γίνει το εξής. Θα παρακρατήσουν τα λεφτά. Δεν θα τα δώσουν για να συμψηφίσουν τα χρήματα που πρέπει να επιστραφούν. Προφανώς. Εκεί θα ξεσκοθούν οι ανθρώποι. Κύριε Σταυρόλια, θα μου επιτρέψετε να σα πω ότι επειδή είναι ένα λάθος του οργανισμού και του τεχνικού συμβούλου, θα πρέπει κάποιος να λάβει την ευθύνη. Δεν ξέρω αν είναι πρόεδρος του ΠΚΠ, αν είναι υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, και να μπούμε σε μια κουβέντα να βρούμε μια λύση πώς θα διορθωθεί όλη αυτή η κατάσταση. Εγώ λέω κακό τα πήρατε. Τα 50 ευρώ είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εγώ λέω, κύριε Αλευτήρα, εγώ λέω κακό τα πήρατε. Όμως. Κακό σύμφωνα με αυτά που λένε στους κανονισμούς. Όμως, πρώτον, δεν τα ζητήσατε, σας το δώσαν μόνοι τους. Δεύτερον, είναι λάθος δικό τους. Τρίτον, να βρουν μόνοι τους λύση. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα. Κύριε Στάθη, συμφωνώ. Πρώτον, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή πληρωνόμαστε και την επόμενη, στο τέλος Οκτωβρίου, θα πληρωθούμε τις κοινοτικές πάλι επιδοτήσεις. Δεν γνωρίζει, δεν έχει δημοσιοποιηθεί, δεν έχει μπει στην ηλεκτρονική διάβγεια το ΠΚΠ τι πληρώνεται ο κάθε αγρότης.
Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Το γνωρίζετε και από πέρσι, δεν ξέρουμε πόσα χρήματα παίρνουμε. Δεύτερον, ο αγρότης δεν έχει καμία ευθύνη αν ο ΠΚΠ λειτουργεί λάθος ή αν ο τεχνικός σύμβουλος λειτουργήσε λάθος. Και τρίτον, μιλάμε για έναν οργανισμό, για έναν φορέα, που ο κύριος Τσιάρας την προηγούμενη εβδομάδα μέσα στη Βουλή ομολόγησε ότι έχει πολλές παθογένειες από το παρελθόν και τον έχει βάλει σε καθεστώς επιτήρησης. Καταλαβαίνετε ότι είτε η πολιτεία ομολογεί. Θα μιλήσουμε με τον νέο υπουργό, με τον κύριο Τσιάρα. Θα τον ρωτήσουμε και με τον ΑΠΚΠ. Το πάρτι συνεχίζεται κανονικά, κύριε Λευτέρα. Προφανώς. Το πάρτι στον ΑΠΚΠ. Ε, μα ρε φίλε τώρα, άμα έδωσαν τα λεφτά, φταίνει οι άνθρωποι τώρα. Θα πει να πα στον άλλον, τα έφαγα τα λεφτά, δεν θα τα έτρωγε. Κύριε Στάθη, σε πέντε χρόνια ξέρετε πόσοι πρόεδρος έχει αλλάξει ο ΑΠΚΠ. Σε πέντε χρόνια ξέρετε πόσοι πρόεδρος έχουν φύγει. Τέσσερις. Δεν και άμα θέλετε να στοιχηματίσουμε και γι' αυτόν που είναι τώρα. Λοιπόν, θα το ξαναδούμε. Θα μιλήσουμε και με τον ΟΠΚΠ. Θα ρωτήσουμε. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και μιλάμε και μαζί με τον Υπουργό. Του. Και με τον Υπουργό. Κυβερνητική απόφαση για να μην επιστρέφω τα χρήματα. Ξέρω εγώ τώρα. Δεν, μπορεί δεν είναι λάθος πάντως του αγρότη. Δεν μπορεί να πει στον άλλον. Σου δώσα παραπάνω λεφτά, δεν θα τα κατακοίταγε. Λάθος του αγρότη δεν συγγνώμη είναι, κιόλας, αλλά δηλαδή. Με τις δικές μου γνώσεις και σε ό,τι έχει να κάνει με φορολογικά θέματα, μου, το ξέρω. 9 στις 10 περιπτώσεις, αυτό που θα έχετε να αντιμετωπίσετε είναι ότι τα χρήματα θα πρέπει να επιστραφούν. Τώρα το πώς θα επιστραφούν, θα αρχίσουν να παρακρατούνται από επόμενες καταβολές. Ίσως είναι ίδιο πρόβλημα με τις συντάξεις κυρίας. Να πετύχει μια πιο τμηματική καταβολή. Είναι ίδιο πρόβλημα με τις συντάξεις κυρίας, κύριε Αληφτήρα μου. Δεν κάναν την παρακράτηση όταν έπρεπε. Τώρα δεν μπορούν να πάρουν τα λεφτά. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν για να μην έχουν πολιτικό κόστος. Τι να κάνουμε. Το να πάμε να πληρώσουμε τα ποσά, όπως λέει το ενημερωτικό email, μέχρι 29 Οκτωβρίου. Δεν συζητάω. Δεν έχετε δίκιο. Δεν συζητάω αυτό. Κανένας αγρότης να πάει να πληρώσει πάπαξ. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Με τον ΟΠΚΠ και ακριβώς. Θα μιλήσουμε και θα βγείτε και εσείς, κύριε Λευτέρα, να τα πούμε πάλι. Είναι μεγάλο θέμα. Κυρία Αγγελή, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.